Λοιπόν, να αρχίσω πρώτα με πρακτικά θέματα. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον εφέτος, στα συνέχεια των 2 ετών της πανδημίας, δεν θα επισκεφθούμε το μοναστήρι για τη γιορτή μου. Διότι, όπως ενθυμούνται οι Αγιαντονίτες και πολλοί από εσάς, κάθε χρόνο, το Σάββατο πρώτης Ορθοδοξίας, σαν το ερχόμενο Σάββατο, πηγαίναμε στο μοναστήρι στο Άνιδρο, όπου εκεί γιορτάζαμε μαζί με την αδελφή Νεκταρία, την πρεσβυτέρα, τη σύζυγό μου και την αδελφότητα, γιορτάζαμε εκεί τα ονομαστήριά μου. Είναι τα ονομαστήριά μου το ερχόμενο Σάββατο. Γεννήθηκα των Αγίων Θεοδόρων την παραμονή της Ορθοδοξίας. Και γιορτάζω των Αγίων Θεοδόρων, το θαύμα των κολύβων. Έτσι γιόρταζαν παλιά οι Θεόδωροι. Και όχι στις 8 ή στις 17 Φεβρουαρίου που γιορτάζουν μεμονωμένα οι Άγιοι Θεόδωροι. Επειδή λοιπόν ίσως κάποιοι από εσάς σκέφτονται τι θα κάνουμε φέτος, θα πάμε στο μοναστήρι για τη γιορτή του Πατρός Θεοδόρου, μάλλον δεν θα πάμε ούτε φέτος. Ας περιμένουμε λίγο ακόμη όλη αυτή η θολούρα να ξεκάνει και να συνέλθουμε και λίγο ακόμη. Θα γιορτάσουμε τη γιορτή μου εδώ την ερχομένη Κυριακή. Την ερχομένη Κυριακή θα γιορτάσουμε τη γιορτή μου εδώ και το πρόγραμμα θα είναι πιο ελαφρό. Κάτι θα πούμε βέβαια. Θα σας κεράσω για τη γιορτή μου, όπως σας κέρασε σήμερα. Σας κέρασε σήμερα η Φωτεινή, αλλά πιο πολύ ξέρω ότι σας κερνάω με την αγάπη μου και με τη διδαχή μου. Και εγώ εισπράττω αυτήν την αγάπη σας. Αναστασία, τελειώσαμε. Γιατί ρωτήθηκα από κάποιους τι θα κάνουμε, πάτε, θα πάμε το Σάββατο στο μοναστήρι. Και μια επικοινωνία που είχαμε την γερόντισσα, μάλλον δεν θα πάμε το ερχόμενο Σάββατο, ίσως και στο μοναστήρι υπάρχει κάποια επιφύλαξη για μερικά πράγματα που έχουν σχέση μάλλον με τις κυκλοφορούσες ιώσεις, γιατί ταλαιπωρήθηκε και το μοναστήρι, η αδελφότητα, από ιώσεις τον τελευταίο καιρό εκεί, και ίσως φροντίζουν και για την Νεκταρία να μην την πολυπλησιάσουν πρόσωπα, γιατί η Νεκταρία στην κατάσταση που είναι και αυτή είναι ευπαθής, και ας το αφήσουμε για τον χρόνο, σε καλύτερους καιρούς. Θα κάνουμε την γιορτή μου την ερχομένη Κυριακή της Ορθοδοξίας εδώ στην αίθουσα. Ο καθένας σας κάνει τους χαιρετισμούς, το απόδειπνο, αν δεν έχει κάποιον ναό για να πάει και κάποιον ιερέα που να την αναπάβει, ας κάνει στο σπίτι του τις ακολουθίες και το μεγάλο απόδειπνο που είναι εξαιρετική ακολουθία και τους χαιρετισμούς. Λοιπόν, σήμερα εδώ έχω επιλέξει, επειδή έχουμε προγραμματίσει ότι η τελευταία Κυριακή κάθε μηνός θα αναφέρεται σε θέματα επικαιρότητος, θα το τηρήσουμε και σήμερα εδώ, δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ, δεν έχω πάρα πολλά, δεν έχουμε πολλά θέματα επικαιρότητες. Όσα αλίευσα από το διαδίκτυο και κάτι που έχει σχέση με τον Καρνάβαλο, με ένα θαυμάσιο αλίευμα από το καρναβάλι της Πάτρας, εμένα με ευχαρίστησε πολύ αυτό το δημοσίευμα, θα το διαβάσω, αλλά πριν πάμε στο καρναβάλι θα σας διαβάσω μερικά άλλα ενδιαφέροντα της επικαιρότητος. Θα σας πω εν πρώτης ότι και η Εκκλησία της Αλβανίας, καινούργια είδηση αυτή, χαιρετίζει την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τα Σκόπια. Δηλαδή σιγά σιγά προχωρούν όλες οι εκκλησίες στην αναγνώριση των Σκοπίων, και που ελπίζαμε ότι ο Αναστάσιος Αλβανίας, ο οποίος δεν αναγνώρισε την αυτοκεφαλία της Ουκρανίας, θα κρατούσε και στο θέμα αυτό μια πιο επιφυλακτική στάση, αλλά επειδή όλοι και η δική μας η Ελλάδα αναγνώρισε, και υπάρχει εδώ μόνο μια επιφύλαξη και για την Αλβανία, θα σας διαβάσω την ανακοίνωση, δηλαδή δέχονται την εκκλησιαστική κοινωνία με τα Σκόπια, και η Εκκλησία της Ελλάδος την δέχθηκε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο πρώτο, η Εκκλησία της Ρωσίας, δυστυχώς η Εκκλησία της Σερβίας, η Εκκλησία της Τσεχίας. Αυτό το οποίο είναι σε εκκρεμότητα ακόμη, ιδιαίτερα για τις ελληνόφωνες εκκλησίες, είναι το θέμα της ονομασίας. Δηλαδή αυτοί οι Σκοπιανοί ονομάζουν την εκκλησία τους Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία,
Αρχιεπισκοπή Αχρίδος, Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία, Παύλα, Αρχιεπισκοπή Αχρίδος. Ο Βαρθολομαίος έκανε μία πονηριά, τους αναγνώρισε την ευχαριστιακή κοινωνία, δηλαδή τους δέχεται πλέον, δεν τους θεωρεί ως σχισματικούς και συλλειτουργεί μαζί τους, γι' αυτό και άρχισαν και δικοί μας να συλλειτουργούν, ακόμη και εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε κάποιους ναούς, κάπου εκεί στην Εγνατία, έγινε συλλήτουργο δικών μας ιερέων με Σκοπιανούς. Ο δε Μητροπολίτης Δημοτήχου πήγε και στα Σκόπια και λειτουργήσε, αλλά και αυτός δέχθηκε Σκοπιανούς εκεί και λειτουργήσαν. Αυτό είναι η ευχαριστιακή κοινωνία. Για την ευχαριστιακή κοινωνία, επομένως, και η δική μας, η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκφράστηκε θετικά. Δηλαδή, καλό είναι και μένει σε εκκρεμότητα το θέμα της ονομασίας. Διότι και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως σας ανέλησα και σε μάθημα διαδικτυακό και εδώ, το Οικουμενικό Πατριαρχείο όταν τους δέχθηκε σε ευχαριστιακή κοινωνία έβαλε έναν όρο ότι θα προχωρήσουμε στην αυτοκεφαλία, θα σας αναγνωρίσουμε ως αυτοκέφαλοι, εφόσον τακτοποιηθεί το θέμα της ονομασίας. Το Πατριαρχείο αναγνωρίζει μόνο το Αρχιεπισκοπή Αχρίδος. Θα ονομαστείτε μόνο Αρχιεπισκοπή Αχρίδος, όχι Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία. Να μην υπάρχει λέξη Μακεδονία, Μακεδονική. Μολονότι και το Αρχιεπισκοπή Αχρίδος και το Αχρίδος, και αυτό είναι ελληνικό. Διότι η Αχρίδα ήταν ελληνική πόλη σε επί αιώνες και αυτό έπρεπε. Θα μπορούσαν να βρουν μια άλλη ονομασία. Εν πάση περιπτώσει, τώρα και η Εκκλησία της Αλβανίας έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει τα εξής. Η Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας, κατά τη συνεδρία της 23ης Φεβρουαρίου του 2023, προχθές, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Αναστασίου, επανέλαβε ότι εκθήμως χαιρετίζει την απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου παρελθόντος Μαΐου 2022, ότι, εισαγωγικά, το φανάρι, δέχεται εις ευχαριστιακή κοινωνία την ιεραρχία των κλήρων και των λαών της υπό τον Αρχιεπίσκοπον κ. Στέφανον Εκκλησίας. Αναγνωρίζει ως όνομα της Εκκλησίας ταύτης το Αχρίδος. Κατά το διαρρεύσα χρονικό διάστημα, λέει η Αλβανία, η Εναλβανία Ορθόδοξης Εκκλησία δεν προέβη εις την αδημοσία δήλωση, δηλαδή από τον Μάιο μέχρι τώρα δεν έκανε καμία δήλωση, προσβλέπουσα εις την ολοκλήρωση των επιβαλλομένων εκκλησιαστικών διαδικασιών. Δηλαδή περίμενε ότι θα συνεννοηθούν για το όνομα, θα δεχθούν κάποιο όνομα κοινά αποδεκτό οι Σκοπιανοί και ότι θα ομαλοποιηθεί και η χορήγηση της αυτοκεφαλίας, διότι και με τη χορήγηση της αυτοκεφαλίας έχουμε και εδώ πρόβλημα, διότι κατά κάποιο τρόπο η Σερβία, εκδικούμενη τον Βαρθολομαίο για αυτά που έκανε στην Ουκρανία και που παρεχώρησε αυτοκεφαλία στους Ουκρανούς ο Βαρθολομαίος σε μια ξένη δικαιοδοσία, και φοβούμενη μήπως το φανάρι μετά την ευχαριστιακή κοινωνία προχωρήσει και σε χορήγηση αυτοκεφαλία στο δικό τους χώρο στα Σκόπια, προχώρησε μονομερώς η Εκκλησία της Σερβίας σε χορήγηση αυτοκεφαλίας. Έδωσε τόμο αυτοκεφαλία, δηλαδή όχι μόνο η ευχαριστιακή κοινωνία, αλλά και αυτοκεφαλία. Αυτήν την αυτοκεφαλία δεν την αναγνωρίζουν ακόμη οι ελληνόφωνες εκκλησίες, αλλά την αναγνωρίζουν οι σλαβόφωνοι. Και η Τσεχία και η Ρουμανία, από ό,τι έμαθα, και η Ρωσία κτλ. Έχουν αναγνωρίσει και ευχαριστιακή κοινωνία και αυτοκεφαλία, και οι μόνοι που δεν αναγνωρίζουμε είναι, είμαστε εμείς ακόμη, διότι ο δικός μας ο Αρχιεπίσκοπος εδώ ανέθεσε δήθεν σε μια επιτροπή επιστημόνων να συζητήσουν το θέμα του ονόματος, πώς μπορεί να επιληθεί το θέμα του ονόματος. Αφού φτάσαμε στο σημείο αυτό, και μάλιστα εδώ βλέπω ότι και το Πατριαρχείο, όταν λέει ότι αναγνωρίζει το όνομα Αχρίδος, νοουμένης της περιοχής της δικαιοδοσίας αυτής, μόνον εντός των ορίων της επικρατείας του κράτους της Βορείου Μακεδονίας. Δηλαδή μη φανταστείτε, Σκοπιανοί, ότι σας δίνουμε την ονομασία Αχρίδος και θα πείτε ότι μα η Αχρίδος είχε και την Νάουσα, τη Βέρεια, τη Σερβία, και μην έχετε κατά νου να επεκτείνετε τη δικαιοδοσία σας μόνον μέσα στο κράτος της Βορείου Μακεδονίας. Βλέπετε όμως ότι αναγκάζεται και το Πατριαρχείο
και ονομάζει πλέον τα Σκόπια Βόρειο Μακεδονία. Δηλαδή, de facto πλέον, με τη συμφωνία των Πρεσπών, κάναμε το ολίσθημα αυτό από πλευράς πολιτικής, αναγνωρίσαμε το όνομα Βόρειος Μακεδονία, και κατά την εκτίμησή μου, αφού αναγνώρισαν ευχαριστιακή κοινωνία, σιγά σιγά και αφού η πλειονότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών, των Σλαβοφώνων κυρίως, αναγνωρίζει και αυτοκεφαλία, δυστυχώς και η Ρωσία μας πίκρανε στο θέμα αυτό, αλλά και η Ρωσία εκδικείται το φανάρι. Δηλαδή, εσύ ήρθες εδώ στην Ουκρανία και έδωσε αυτοκεφαλία, έδωσε μια άλλη χώρα αυτοκεφαλία τώρα, σε αγνώρισε εσένα, και εγώ πηγαίνω με αυτούς που έδωσαν αυτοκεφαλία, διότι και αυτή από εκεί θα έπρεπε να αρχίσει η αυτοκεφαλία, από την Εκκλησία της Σερβίας. Συμφωνούσα απολύτως η Εκκλησία της Αλβανίας ότι δια της προηρημένης αποφάσεως ευρύτατα αποδεκτής, όντως είναι ευρύτατα αποδεκτή η ευχαριστιακή κοινωνία, όχι ακόμη η αυτοκεφαλία, αλλά και αυτή θα γίνει ευρύτατα αποδεκτή, θεραπεύεται η πληγή υφισταμένου σχίσματος και εξασφαλίζεται η ειρήνη και η ενότης άπαντος του πληρώματος της εν λόγω Εκκλησίας, αναμένει την οριστική ρύθμιση του καθεστώτος της αυτοκεφαλίας. Βλέπετε, με πλήρη γνώση ο Αναστάσιος, έχει πολύ καλή θεολογική συγκρότηση, αυτό είναι καρφί στη Σερβία, ότι εσείς δώσατε αυτοκεφαλία στα Σκόπια, αλλά δεν έχει γίνει οριστική ρύθμιση του καθεστώτος της αυτοκεφαλίας. Αναμένει η Αλβανία την οριστική ρύθμιση του καθεστώτος της αυτοκεφαλίας και το ακριβές όνομα της νέας τοπικής εκκλησίας. Πώς θα ονομάζεστε? Όπως ονομάζεστε μέχρι τώρα, Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία Παύλα Αρχιεπισκοπία Χρήδος, και το ακριβές όνομα της νέας τοπικής εκκλησίας παρά του αρμοδίου σεπτού κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και ρίχνει τον μπαλάκι, και σε αυτό έχει δίκιο, ότι η Σερβία, βέβαια, στην δικαιοδοσία της οποίας ανήκει η Εκκλησία των Σκοπίων, αυτή θα έπρεπε από την αρχή να έχει την πρωτοβουλία και όχι ο Βαρθολομαίος. Ακόμη και για την χορήγηση ευχαριστιακής κοινωνίας έπρεπε αυτό να αρχίσει από την Εκκλησία της Σερβίας. Βιάστηκε ο Βαρθολομαίος, πάλι μπήκε, όπως μπήκε στην Ουκρανία, μπήκε και στη Σερβία. Πάλι μπήκε πρώτος και χωρίς συνεννόηση με την Εκκλησία της Σερβίας έδωσε ευχαριστιακή κοινωνία, και οι Σέρβοι του την έφεραν λέγοντας: «Α, εσύ βιάστηκες και έδωσες ευχαριστιακή κοινωνία, εμείς θα δώσουμε αυτοκεφαλία χωρίς τη δική σου τη γνώμη». Αλλά το καθεστώς της αυτοκεφαλίας χορηγείται σε συνεννόηση, δηλαδή αρχίζει από τη μητέρα Εκκλησία, θα έπρεπε να αρχίσει από τη Σερβία, και αφού δεχθεί η Σερβία το καθεστώς της αυτοκεφαλίας, να ειδοποιήσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Οικουμενικό Πατριαρχείο να αναλάβει μετά, να έρθει σε συνεννόηση με όλες τις άλλες εκκλησίες για να αναγνωρίσουν και οι άλλες εκκλησίες το αυτοκέφαλο. Αυτό δεν έγινε. Γι' αυτό ο Αλβανίας λέει: «Αναμένει την οριστική ρύθμιση του καθεστώτος της αυτοκεφαλίας και το ακριβές όνομα της νέας τοπικής εκκλησίας παρά του αρμοδίου σεπτού κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου». Γίναμε έτσι. Σχίσματα εδώ, σχίσματα εκεί, σχίσμα με τη Ρωσία, σχίσμα με τα Σκόπια, σχίσμα με εδώ, σχίσμα με την Αλεξάνδρεια. Άνω κάτω γίναμε. Αυτή λοιπόν είναι μια εξέλιξη, και βέβαια αυτές τις ημέρες ανακοινώθηκε ότι και η Εκκλησία της Ρουμανίας δέχθηκε την αυτοκεφαλία των Σκοπίων. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί τον καιρό αυτό πολλούς, και έχω ένα σχετικό δημοσίευμα εδώ από τον Ορθόδοξο Τύπο, δημοσιεύτηκε και στο διαδίκτυο, είναι δυστυχώς, νομίζω κάναμε κάποια φορά λόγο εδώ, θα κάνουμε ευρύτερα τώρα, ότι αρχίζει και κυκλοφορεί σε κάποιους εκκλησιαστικούς κήπους και σε κάποιες μητροπόλεις από κάποιους επισκόπους η προσπάθεια να αφαιρεθεί ο Τίμιος Σταυρός πίσω από την Αγία Τράπεζα. Δεν υπάρχει πίσω από την Αγία Τράπεζα Σταυρός Μεγάλος, τον οποίο μάλιστα τη Μεγάλη Πέμπτη παίρνουμε ιερείς, θα κάνουμε την περιφορά γύρω. Τι ανακάλυψαν τώρα, ποιος ενοχλεί? Ο Σταυρός να ενοχλεί? Το διάβολο ενοχλεί ο Σταυρός. Το διάβολο ενοχλεί ο Σταυρός. Ενόχλησε τον Μητροπολίτη Περιστερίου. Έναν από τους νέους αρχιερείς, φόδρα οικουμενιστή, μεγάλο κακό θα κάνει στην Εκκλησία. Και υπάρχει ένα άρθρο εδώ, στον Ορθόδοξο Τύπο, αλλά εκτός του άρθρου αυτού μου έχουν σταλεί και εμένα δοκίμια από άλλους θεολόγους, να τα δω, μήπως έχουν τίποτα θεολογικά λάθη, και θα δημοσιευτούν και άλλα άρθρα
για το θέμα αυτό, αλλά το άρθρο αυτό το οποίο δημοσιεύθηκε στον Ορθόδοξο Τύπο είναι ενημερωτικό. Λέει λοιπόν, τον παρελθόντα μήνα ο Ορθόδοξος Τύπος δέχθηκε επωνύμους καταγγελίες υποπιστών ανηκόντων στην Ιεράν Μητρόπολη Περιστηρίου σχετικώς με την αφαίρεση όπισθε της Αγίας Τραπέζης του Τιμίου Σταυρού εις συγκεκριμένους ιερούς ναούς, να αφαιρεθεί ο Σταυρός. Η διαχείριση του ζητήματος απαιτούσε διάκριση ώστε να μην μεγιστοποιηθεί το όλον θέμα και δημιουργηθεί μείζον σκάνδαλον από αυτό το οποίο ήδη ταλαιπωρεί συνειδήσεις ευσεβών ανθρώπων που τηλεφωνούν πάρα πολύ από το Περιστέρι και μου ζήτησαν τη γνώμη μου. Πάτερ, τι είναι αυτά που κάνει ο Δεσπότης? Βγάζει το Σταυρό πίσω από την Αγία Τράπεζα. Και δια τούτο ο Ορθόδοξος Τύπος έσπευδε βραδέως. Δεν πήρε θέση δηλαδή ο Ορθόδοξος Τύπος. Ωστόσο, ενώ η έρευνα του Ορθοδόξου Τύπου βρίσκεται εις εξέλιξη, δόθηκε στη δημοσιότητα κείμενο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Καλαβρίτων κυρίου Αμβροσίου. Σε αυτό το κείμενο ο Πολιός Ιεράρχης αναφέρεται σε δύο επιστολές του της 11ης Νοεμβρίου και της 23ης Ιανουαρίου, δια των οποίων αποτείνεται προς τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Μπράβο του, καλά έκανε. Λέω, ο καθένας μας, ο κάθε δεσπότης θα κάνει ό,τι θέλει. Θα βγάζει το Σταυρό από εδώ και από εκεί. Δείτε, να πάρει θέση η Ιερά Σύνοδος. Προκειμένου η Ιερά Σύνοδος να εξετάσει και να λάβει τις προσεκούσες αποφάσεις σχετικώς με το ανακύψαν θέμα. Παραλλήλως, απευθύνθηκε προς τον Μητροπολίτη Περιστερίου κύριο Γρηγόριο, τον πρωτεργάτη αυτής της βλάσφημης ενέργειας, και αντί άλλης απαντήσεως, γράφει ο Αιγιαλίας, δεχθήκαμε ένα τηλεφώνημα εκ μέρους του, του Περιστερίου, στο οποίο μας προέβαλε ως επιχείρημα ότι η τοποθέτηση του εσταυρωμένου όπισθεν της Αγίας Τραπέζης στο Ιερό Βήμα είναι καινοτομία των 100 τελευταίων ετών. Διότι έδωσε εντολή να αφαιρεθεί εκείθεν. Τον αφαιρώ το Σταυρό γιατί δήθεν αυτό είναι καινοτομία των τελευταίων 100 ετών. Μέχρι το έτος 1900 κατά τον Περιστερίου δεν υπήρχε ο εσταυρωμένος στο Ιερό Βήμα, μας είπε επιλέξει. Αυτό είναι ψευδό επιχείρημα. Υπάρχει πολύ παλαιότερα ο Σταυρός, όχι εδώ και ένα αιώνα μόνο, 100 χρόνια, υπάρχει πολύ παλαιότερα. Σε κάποια μελέτη που μου στείλανε και την διορθώνω λίγο, υπάρχουν πληροφορίες ότι από την εποχή του Σημεών Θεσσαλονίκης, τον 15ο αιώνα, υπήρχε ο εσταυρωμένος πίσω από το Ιερό Βήμα. Εφόσον το όλο ζήτημα και η συζήτηση έχει λάβει δημόσιες διαστάσεις, δεν κολλεί τίποτε την πένα μας να αποτυπώσουμε σκέψεις προς ευρύτερο προβληματισμό. Και γράφει εδώ ορισμένες σκέψεις, μερικές από τις οποίες είναι πολύ σωστές, δεν θα το διαβάσω όλο. Μία σκέψη είναι ότι ο Σεβασμιωτάτος Περιστερίου, τα γράφει αυτά ένας θεολόγος, Παναγιώτης Κατραμάδος, τον Ορθόδοξο Τύπο. Διατείνεται ο Μητροπολίτης ότι η τοποθέτηση του Τιμίου Σταυρού όπισθεν της Αγίας Τραπέζης είναι μόλις 100 τελευταίων ετών. Και λέει και ο θεολόγος, όντως είναι. Λάθος που ο θεολόγος κάνει. Δεν είναι μόνο 100 ετών. Όμως αρκεί αυτό? Αφενός, ως υποστηρίζει και ο πρώην Καλαβρίτων, αποτελεί πλέον παράδοση 100 ετών, ακόμη και αν είναι 100 ετών. Αποτελεί μια καλή παράδοση. Και αφετέρου, πολλά εις την Εκκλησία καθιερώθηκαν ως καινοτομίες. Επειδή παρέμειναν επί πολλά έτη, παραδείγματος χάρη, η μήτρα των επισκόπων, ωραίο καρφί είναι αυτό. Δεν φορούσαν μήτρα οι επίσκοποι. Η μήτρα των επισκόπων, το μεγάλο ομόφορο, ο σάκος, όλα αυτά ήταν αυτοκρατορικά. Μετά από την άλλωση, δεν υπήρχε προηγουμένως. Δεν φορούσαν οι αρχιερείς μήτρες, ούτε είχαν σάκους και ομοφόρια. Θα ειδύνεται επομένως ο Περιστερίου να λάβει αρχή μεταρρυθμίσεων από την αλλαγή της λειτουργικής του ενδυμασίας. Άλλαξετε, αφού και αυτά δεν ήταν παλιά, μη φοράς μήτρα, μη φοράς σάκο, μη φοράς ομόφορο, άμα θέλεις να διορθώσεις και να επανέλθεις στα παλιά. Προφανώς όμως αυτό, το να αφαιρέσουν τη μήτρα και το σάκο, θα ενοχλούσε τους ιεράρχες του, στους οποίους οφείλει την ανάρρησή του, την εκλογή του, ενώ η ενόχληση των πιστών από την αφαίρεση του Τιμίου Σταυρού δεν τον ενοχλεί. Δηλαδή ξεσηκώθηκαν οι χριστιανοί του Περιστερίου. Δεν τον ενοχλεί αυτό που προκαλεί σκάνδαλο.
αλλά να πει να βγάλουμε το σάκο και τις μήτρες οι αρχηρίες για να είναι πιο απλή η ενδυμασία. Εγώ να σας πω ότι μερικές φορές όντως καμάρωνα κάποιους αρχιερείς, λιτούς, οι οποίοι τις πιο πολλές φορές λειτουργούσαν απλά, σαν ιερείς. Ούτε αυτά τα μήτρες και τα λοιπά, αυτά είναι όλα μετά από την άλωση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφού επικράτησαν τόσο καιρό, δεν στρεφόμαστε και εναντίον τους, δεν λέμε να τα καταργήσουμε. Και προσπαθεί εδώ να μας πει για ποιο λόγο ασχολείται ένας επίσκοπος με τον εσταυρωμένο, διότι ήδη αυτή η αφαίρεση αποτελεί πρακτική την οποία εφαρμόζουν στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Ας υπενθυμίσουμε ότι το έπραξε ήδη ο Αμερικής Ελπιδοφόρος. Δηλαδή ο Αμερικής Ελπιδοφόρος αφήρεσε στους ναούς της Αμερικής τον Σταυρό και τον μιμούνε τώρα και οι δικοί μας εδώ, που θα πούνε οι ιεράρχοι του Πατριαρχείου. Είναι αυτός, αφού τον αφαιρεί αυτός τον Σταυρό, ώστε να αφαιρέσουμε και εμείς. Και λέει στη συνέχεια ότι η ιδέα αυτή είναι μάλλον ρομαντική, αν δεν είναι στοχευμένη. Αρκεί να εξετάσει κανείς την ιστορία του συνθρόνου για να αποφαθεί με νυφαλιότητα. Το σύνθρονο, όσοι δεν ξέρετε τι είναι το σύνθρονο είναι οι θρόνοι που υπάρχουν μέσα στο Ιερό Βήμα γύρω-γύρω από την Αγία Τράπεζα, σε μεγάλους ναούς, όπου εκεί κάθονται οι αρχιερείς. Σύνθρονο, όταν λειτουργούν πολλοί αρχιερείς, σε μεγάλους ναούς τον Άγιο Δημήτριο, που υπάρχει σύνθρονο, κάθονται πίσω οι αρχιερείς, το σύνθρονο. Υπήρχε σε πολλούς ναούς το σύνθρονο. Το σύνθρονο εμφανίζεται στην παλαιοχριστιανική ναοδομία και κορυφώνεται περίπου τον 6ο αιώνα. Ολοένα μεγεθύνεται και υψώνεται, αρχικά προκειμένου ο επίσκοπος να φαίνεται όπισθεν του υψωλού και βουρίου της Αγίας Τραπέζης, ήταν ψηλά το σύνθρονο, για να φαίνεται ο επίσκοπος πίσω από την Αγία Τράπεζα, ενώ μετέπειτα ακολουθεί την πορεία της εξελίξεως του τέμπλου. Όταν όμως έγινε το τέμπλο, το οποίο τελικώς στην πλήρη εξέλιξή του θα αποκλείσει πλήρως το Ιερό Βήμα από τον υπόλοιπο ναό, δεν φαίνεται πλέον το σύνθρονο. Έγινε το τέμπλο και το σύνθρονο, γι' αυτό και βγήκε ο θρόνος του επισκόπου έξω. Δεν ήταν ο έξω ο θρόνος του επισκόπου, όμως πολύ πριν την ανύψωση του τέμπλου ως την οροφή του ναού, όπου πλέον ήταν αδύνατο να φαίνεται ο επίσκοπος, ήδη το σύνθρονο ατονεί και εξαφανίζεται περί τον 10ο αιώνα μετά Χριστό. Η επικράτηση της τιμής των ιερών εικόνων, αλλά και η εξέλιξη της ναοδομίας καθιστούν δύσχρηστο το σύνθρονο. Γι' αυτό και εξέρχεται από το Ιερό Βήμα και τοποθετείται στον Σολέα, για να πούμε τον περιστερίο, πάρε και τον θρόνο τώρα που είναι έξω και κάνε το σύνθρονο πίσω. Γιατί και ο θρόνος βγήκε μετά τον 10ο αιώνα. Και έχει και άλλα επιχειρήματα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και θα σταματήσω εδώ είναι ότι σε ένα σχόλιο που έχει κάποιος ανώνυμος, ο οποίος μάλλον φαίνεται πως είναι γνώστης της λειτουργικής εξελίξεως, λέει, είναι ενδιαφέρον ο Μητροπολίτης και ο Αρθρογράφος, δηλαδή ο Καλαβρίτων και ο Κατραμάδος ο Αρθρογράφος, να μας προσκομίσουν τις πηγές και τα στοιχεία με βάση τα οποία τεκμηριώνουν ότι η τοποθέτηση του εσταυρωμένου στην Αγία Τράπεζα είναι υπόθεση των 100 τελευταίων ετών. Είναι πολύ πιο παλιό. Προτού να πάμε στους θεολογικούς λόγους και τη σημασία τους. Γιατί η ιστορική έρευνα από το 1932 έχει αποδείξει ότι αυτό συνέβη, αυτό που είπα, δηλαδή ότι άρχισε ο σταυρωμένος να το γίνεται πίσω από την Αγία Τράπεζα, μεταξύ των ετών 1491 και 1561, και παρατίθεται βιβλιογραφία, έχει βιβλιογραφία αυτός ο ανώνυμος, ακόμη από την εποχή του Αγίου Σημεών, όπως είδα εγώ στα κείμενα που μου έστειλαν άλλοι ερευνητές, είναι πολύ παλαιότερα. Τι τους πείραξε τώρα ο Σταυρός? Τον διάβολο πειράζει. Τους ενοχλεί. Αντί να χαίρονται, Σταυρός, Σταυρός, παντού Σταυρός. Υπάρχει μέρος που να μην υπάρχει Σταυρός? Εγώ λέω ότι ακόμη και θα έπρεπε να υψώσουμε και στη μέση των πόλεων Σταυρούς. Υψώνουμε στα βουνά, στους ύψους Σταυρό. Να μην φαίνεται ο Σταυρός. Με το Σταυρό θα έρθει ο Χριστός. Η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει προηγουμένων ως τεραστίου Σταυρού. Και τι τους πειράζει που είναι ο Σταυρός πίσω από την Αγία Τράπεζα? Τους ενοχλεί. Ενοχλεί τον διάβολο ο Σταυρός. Λοιπόν, αυτά για την. Και τώρα να σας διαβάσω κάτι εξαιρετικό από το διαδίκτυο για το καρναβάλι. Σήμερα είναι η αποκορύφωση του καρναβαλιού. Σήμερα στην Πάτρα θα γίνει χαμός. Χαμός.
Αλλά πριν σας διαβάσω για την Πάτρα, γιατί μερικοί λένε δεν μιλάει και κανένας για το καρναβάλι. Δεν διαβάζετε, δεν ακούτε. Εγώ έγραψα ένα κείμενο για το καρναβάλι. Πότε το έγραψα? Το έγραψα το 2004 στη Θεοδρομία. Το καρναβάλι λιμική νόσος. Διαστάσεις λιμικής νόσου προσλαμβάνει κάθε χρόνο το καρναβάλι, αφού πολλοί δήμαρχοι και άλλοι φορείς επιδεικνύουν ασυνήθιστο ζήλο και κοπιώδη δραστηριότητα για το ποιος θα οργανώσει το εντυπωσιακότερο καρναβάλι, ξοδεύοντας τεράστια ποσά και απασχολώντας εκατοντάδες ή χιλιάδες ανθρώπων. Και δεν είναι βέβαια μόνο η σπατάλη τόσων χρημάτων που θα μπορούσαν να διατεθούν σε κάλυψη άλλων σπουδαίων αναγκών, όχι μόνο στην ανακούφιση πτωχών και ενδεών ανθρώπων, αλλά και σε πολιτιστικούς και πνευματικούς στόχους, στη βελτίωση παραδείγματος χάρη των συνθηκών υγείας και παιδείας. Το σημαντικότερο είναι η ηθική ζημία και βλάβη από την ανεσχυντία της γύμνιας, της ξετσιποσιάς, της εσχρότητας, της βομολογίας, τα πορνικά άσματα και θεάματα, την παρότριση σε σαρκικά αμαρτήματα, κάτω μάλιστα από την ελευθερία κινήσεων που προσφέρει η μάσκα, άσυλο αδιαντροπιάς και αποπροσωποίησης. Κάτω από το προσωπείο ο άνθρωπος πάβει να είναι πρόσωπο που έχει απέναντί του και βλέπει τον Θεό και τους συνανθρώπους, πρόσωπο, πρόσωψης. Άμα έχεις μάσκα δεν είσαι πρόσωπο, και μεταβάλλεται σε απρόσωπο όν, μέλος ενός ανώνυμου πλήθους που κινείται μόνο από εμπαθείς ωρέξεις και επιθυμίες. Παλαιότερα το καρναβάλι είχε κάποια σεμνότητα στην εμφάνιση όσων έπαιρναν μέρος και η Εκκλησία το ανεχόταν, μολονότι κατά ακρίβεια καταδικάζεται από τους κανόνες, πολύ περισσότερο σήμερα που έχει υποστεί τελεία αλλαγή επιταχύρω, με εισαγόμενα πρότυπα καρναβαλιού από μεγαλοπόλεις του εξωτερικού και πολλές φορές με περιφερόμενους και αδρά αμοιβόμενους ξένους καρναβαλικούς θειάσους, όπου κυριαρχούν οι γυμνές γυναίκες. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε, στο Ρίο δε Τζανέιρο όλες γυμνές χορεύουν οι Βραζιλιάνες και από εκεί παίρνουμε τα πρότυπα. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε και την διαφαινόμενη σαφή τάση των φορέων που οργανώνουν το καρναβάλι επιστροφής στο παγανιστικό ιδωλολατρικό παρελθόν, από όπου κατάγεται το καρναβάλι, με σύγχρονη αδιαφορία και περιφρόνηση των αρχών του χριστιανισμού και της Εκκλησίας, που έβαλε τέρμα στα παλιά, ξερίζωσε τις κακές συνήθειες και εισήγαγε το νέο άνθρωπο της αρετής και της αγιότητος. Όταν πρόκειται μερικοί να αντισταθούν στο Χριστό και στο Ευαγγέλιο, ξεχνούν τον εξυγχρονισμό και την πρόοδο και επιστρέφουν αιώνες πίσω στο σκοτάδι της προ-Χριστού εποχής. Η πόλη της Θεσσαλονικής, τα γράφω αυτά το 2004, η πόλη της Θεσσαλονικής και μαζί με αυτήν όσες άλλες πόλεις δεν οργανώνουν καρναβαλικές εκδηλώσεις, πρέπει να καυχόνται γιατί δεν μολύνουν την ατμόσφαιρά τους με τις εσχρότητες και βομολογίες του καρναβαλιού και δεν αποδιώχνουν έτσι την χάρη και προστασία του Θεού και των Αγίων Πολιούχων τους. Οι δημοτικοί άρχοντες επίσης πρέπει να γνωρίζουν ότι οι πιστοί χριστιανοί λαμβάνουν υπόψη και κρίνουν θετικά ή αρνητικά όλες τις ενέργειές τους, καταδικάζουν δε απερίφραστα όσα καταδικάζουν οι κανόνες της Εκκλησίας. Δεν κάναμε καρναβαλικές εκδηλώσεις και μετά αρχίσαμε και κάναμε τα Gay Pride, που και αυτά μολύνουν την ατμόσφαιρα. Και για να μην υπάρχει από αυτού καμία αμφιβολία και αμφιταλάντευση ούτε εκ μέρους λαϊκών πιστών, ούτε πολύ περισσότερο εκ μέρους κληρικών, οι οποίοι επιδεικνύουν αδικαιολόγητη ελαστικότητα και επιοίκεια, παραθέτουμε τον 62ο κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος καταδικάζει τις μεταμφιέσεις και τις μάσκες, όπως και τους χορούς και τους αστεϊσμούς που ελάμβαναν χώρα σε παρόμοιες καρναβαλικές εορτές του παρελθόντος, και επιβάλλει στους κληρικούς που μετέχουν την ποινή της καθαιρέσεως, στους δε λαϊκούς την ποινή του αφορισμού. Γι' αυτό εγώ θύμιζα στον Άγιο Αντώνιο, αν δω κάποιον από εσάς να είναι στο καρναβάλι, δεν θα τον κοινωνάω. Οικουμενική Σύνοδος. Κανόν 62. Τα σούτο λεγόμενας καλάνδας
και τα λεγόμενα βωτά και τα καλούμενα φρουμάνια και την 21η του Μαρτίου επιτελουμένη πανήγυρη καθάπαξ εκ της των πιστών πολιτείας περιερεθήν ευουλόμεθα. Θέλουμε μια και έξω να καταργηθεί αυτό. Αλλά μην και τα στον γυναικών δημοσίας ορχήσεις τους χορούς. Και πολλήν λίμην και βλάβην εμποιήν δυναμένας, έτοιμην και τα σωνόματι των παρέγγιση ψευδός ονομαστέν των θεών ή εξανδρών ή γυναικών γινωμένας ορχήσεις και τελετάς, κατά τη έθος παλαιών και αλότριων του το χριστιανών βίου, αποπεμπόμεθα, ορίζοντες, ορίζει σύνοδος, μηδέν άνδρα γυναική εν στολήν ενδιδίσκεστε ή γυναίκα την αδράσιν αρμόδιον. Αλλά μήτε προσωπία κομικά ή σατυρικά ή τραγικά υποδίεστε. Όλοι βάλαμε προσωπία τις μάσκες με τον κορονοϊό και γίναμε καρναβάλια, καραγκιόζηδες. Μήτε το του βδελικτού Διονύσου όνομα την σταφυλήν εκθλίβοντος εν της λινής επιβοάν, μη δε τον ίνον εν της πίθης επιχαίοντος, γέλοντα επί κοινήν αγνίας τρόπο ή ματαιότητος ή τα της δαιμονιώδους πλάνης ενεργούντας. Είναι δαιμονιώδη όλα αυτά. Του σουν από του νυν, από του νυν τι των προηρημένων επιτυλήν εγχειρούντας. Από τώρα λοιπόν και το εξής. Πότε είναι η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος, το 690. Το 690. Από του νυν, από τότε. Όσοι επιχειρούν να κάνουν κάτι τέτοιο, ή μεν κληρικοί ή καθερίστε, προστάσσομεν, αν είναι κληρικοί να καθερούνται, ή δε λαϊκοί αφορίζεστε. Αφορισμένοι είναι όλη η Πάτρα. Όλη η Πάτρα είναι αφορισμένη. Και ο Δεσπότης στη Μουδιά. Θα δείτε τώρα, δημοσίευμα από την Πάτρα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στο επιχείρημα ότι με τις καρναβαλικές εκδηλώσεις διασκεδάζουν και εφραίνονται οι άνθρωποι, γιατί να μην γίνονται, γλεντάμε, χαιρόμαστε. Άστα τώρα αυτά, λέγανε και την εποχή του Αγίου Χρυσοστόμου, και ξεφεύγουν από την καθημερινότητα, απαντά ότι αυτό είναι τελείως παράλογο, διότι η χαρά και η ευφροσύνη πρέπει να συμβαδίζουν με την ηθική και με την ευπρέπεια. Χαίρεσαι με τις απρέπειες και με την ασχημοσύνη και με τις αισχρότητες. Πολύ περισσότερο όταν ολόκληρες πόλεις μεταβάλλονται σε πορνεία κατά την περίοδο της αποκριάς. Είναι σφανή περίεργο αυτό που θα σας πω τώρα. Ήταν από δημοσιεύματα της εποχής εκείνης και επιβεβαιώνεται και από το διαδίκτυο. Μεταβάλλεται σε πορνείο η Πάτρα. Πώς? Στατιστικές στην πόλη των Πατρών έχουν δείξει ότι μετά τις καρναβαλικές εκδηλώσεις ο αριθμός των εκτρώσεων φτάνει σε ανησυχητικό σημείο. Ελεύθερες σχέσεις αρκικές και μετά από 2-3 μήνες πηγαίνουν στις κλινικές και κάνουν εκτρώσεις. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Πορνίων γέγονέ σου οικία, μανία και ίστρος, και ούκ εσχήνει ταύτα ειδονήν καλών». Δηλαδή έγινε πορνίο η Πάτρα και εσύ λες ότι χαιρόμαστε. Είναι ευχάριστο το καρναβάλι. Οι τρεις πρώτες εβδομάδες του Τριωδίου ορίστηκαν από την Εκκλησία για την σταδιακή προετοιμασία των πιστών στους πνευματικούς αγώνες της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής. Περίοδος κατανήξεως, περισυλλογής και μετανοίας. Τα ευαγγελικά αναγνώσματα του Τελώνου και Φαρισαίου, του Ασώτου Ιού, της Δευτέρας Παρουσίας και Κρίσεως, μαζί με τους εμπνευσμένους ύμνους, είναι ισχυρή προτροπή προς μετάνοια και επιστροφή. Όλο το έτος γλεντούν και διασκεδάζουν οι άνθρωποι. Πότε θα συμμαζευτούν στον εαυτό τους για να συνέλθουν πνευματικά, να σκεφτούν υψηλότερα θέματα, να οδηγηθούν στην αυτογνωσία και στη θεογνωσία? Ό,τι πρόκειται να κερδίσουν από τους πνευματικούς αγώνες της Αγίας Σαρακοστής, προλαβαίνει ο διάβολος, το λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, προλαβαίνει ο διάβολος και τους το αφαιρεί με το καρναβάλι, το οποίο οι Άγιοι ονομάζουν σατανική πομπή. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, το βιβλίο «Το Χριστοήθεια», το έχω φέρει εδώ, είναι εξαιρετικό κείμενο, αυτά που λέει για το καρναβάλι, αναφερόμενο σε όσα γίνονται κατά τις απόκριες, γράφει: «Καταλήθεια μπορεί να πει τεινάς ότι τότε οι χριστιανοί δαιμονίζονται όλοι, διότι χορεύουν, παίζουν, τραγουδούν ασυνειδήτως, έως και αυτοί οι πλέον γέροντες. Τότε δεν έχει διαφορά η ημέρα από τη νύχτα,
διότι επίσης με την ημέρα και όλη η νύχτα εξοδεύεται εις χορούς και παίγνια και αταξίας και μασκαραλίκια. Μασκαραλίκια, ακόμα την εποχή εκείνη του 18ου αιώνα, ο Άγιος Νικόδημος λέει μασκαραλίκια. Τότε για να υπό έτσι πανηγυρίζει η ασέλγεια, εορτάζει η ακολασία, εφραίνεται η μέθη, αγάλεται η τρυφή και η ασωτεία, χορεύει ο διάβολος με 10 μανδύλια. Και συγχωρεύει με αυτόν όλο το πλήθος των δαιμόνων. Όλοι οι δαίμονες εκεί στην Πάτρα και στην Ξάνθη και εδώ και εκεί είναι μαζεμένοι. Διότι όσο κέρδος κάνουν εις μόνας τας αποκρέας, δεν μπορούν να το κάνουν εις όλο τον χρόνο. Ό,τι κερδίζουν οι δαίμονες τώρα με το καρναβάλι, δεν το κάνουν όλο τον χρόνο. Όσα σχετικά λέγει ο Άγιος Νικόδημος για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και τη ζημία που προκαλούν, τα τελειώνει λέγοντας πως είναι αφροσύνη να καταστρέφουμε προκαταβολικά και να αχρηστεύουμε την Αγία Τετρακοστή. Προτρέπει επίσης τους αρχιερείς, τους πνευματικούς και τους δασκάλους να εμποδίσουν το μεγάλο αυτό κακό. Ποιους δασκάλους τώρα και στα σχολεία κάνουν καρναβάλια. Και τα μικρά παιδιά δεν δίνουν καρναβάλια. Τώρα οι μεν αρχιερείς και οι πνευματικοί σιωπούν, ενώ έπρεπε να μην ησυχάζουν μπροστά στην επέκταση του κακού, πολλοί δε από τους δασκάλους και τους γονείς οργανώνουν οι ίδιοι για τα παιδιά τους καρναβαλικές εκδηλώσεις σε σύλλογοι γονέων στα σχολεία. Λέει ο Άγιος Νικόδημος, ασυγκρίτως γαρ είναι μεγαλύτερα η βλάβη όπου προσλαμβάνουν εις της αποκρέας, πάρεξη ωφέλεια όπου λαμβάνουν από την ερχομένη Τεσσαρακοστή. Ήλαιος, ήλαιος, ήλαιος να γίνει ο Θεός. Και αυτός είδε να φωτίσει τους Αγίους Αρχιερείς. Άγιε Νικόδημε, να βλέπεις τους σημερινούς αρχιερείς. Τότε υπήρχαν και αρχιερείς. Είδε να φωτίσει τους Αγίους Αρχιερείς και πνευματικούς και διδασκάλους να εμποδίσουν τα τι αυτά κακά. Με αφορισμούς και επιτίμια. Ποιος έκανε αφορισμό και επιτίμιο. Σε ποια πόλη έγινε αφορισμός και επιτίμιο. Καθώς προστάζει ο 62ος κανόν της Αγίας και Οικουμενικής Συνόδου. Αυτά τα έγραφα το 2004 και είναι δημοσιευμένα στη Θεοδρομία. Τώρα ενισχύθηκα να σας πω για τον Καρνάβαλο, γιατί διάβασα ένα ωραίο κείμενο στο διαδίκτυο ότι φανταστικά πήρε κάποιος συνέντευξη από το διάβολο. Να δείτε τι ωραία. Φανταστικά πήρε κάποιος συνέντευξη από το διάβολο. Και να δείτε τι ωραία που είναι αυτή η συνέντευξη. Έχει τίτλο το δημοσίευμα «Ένας καρνάβαλος εξομολογείται». «Η Πάτρα βρίσκεται στα χέρια μου και κάνω ό,τι θέλω εγώ», λέει ο καρνάβαλος. Λοιπόν, κάντε λίγη υπομονή, είναι χαριτωμένο, δεν είναι κουραστικό. Τις μέρες αυτές που ένα μέρος του λαού μας φαίνεται να ξεδίνει διώχνοντας για λίγο στενοχώριες, αναφραγκές, χαράτσια και φουρτούνες, σκεφτόμαστε από καιρό με ποιο τρόπο και αν ήταν δυνατόν να παίρναμε μια συνέντευξη από τον βασιλέα της Πάτρας τον Καρνάβαλο. Γιατί μπορεί ο Κοσμάκης να έχει πρόβλημα επιβίωσης, αλλά από την άλλη πλευρά εμείς οι πατρινοί, πατρινός είναι αυτός που τα γράφει, και σε πατρινή ιστοσελίδα, είναι από το Ταστήρας της Φιλοθέης, της Φέης. Εμείς οι πατρινοί δεν ξεχνάμε και την πατρογονική μας συνήθεια τις μέρες αυτές, βγαίνοντας στους δρόμους, τραγουδώντας και χορεύοντας στον ρυθμό του τάγκο. Τον Δήμαρχο μόνο δεν βλέπουμε να πρωτοστατεί, όπως κάτι άλλοι παλαιότερα που τρέχανε σαν τις σουσουράδες σε χορούς και πανηγύρια, αλλά τούτος εδώ ο κόκκινος Πελετίδης είναι κομμουνιστής. Ο κόκκινος Πελετίδης δεν το κάνει από θρησκευτικούς λόγους. Ο κόκκινος Πελετίδης έχει δικό του ιστορικό ως κουκουέ του πονεμένου εργατικού αλλά άφραγκου λαού και ως εκ τούτου κάνει κράτη, μη παρεξηγηθεί κιόλας, ως μπουρζουάς της κεφαλαιοκρατίας. Οι μπουρζουάδες κάνουν τα καρναβάλια. Αυτός είναι του κουκουέ, δεν πολύ ανακατεύεται. Αυτά σκεπτόμουν και διαλογιζόμουν μαζί με το μικρό μου επιτελείο, αυτός που τα γράφει.
βλέποντας τον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου γεμάτο κόσμο και πατής με πατώσε, γράφουν κάθε μέρα στα κανάλια ότι δεν υπάρχει ούτε ένα δωμάτιο κενό στην Πάτρα. Πάνω από 100.000 τουρίστες πήγαν να παρακολουθήσουν τον καρνάβαλο. Πατής με πατώσε. Γεμάτο κόσμο και πατής με πατώσε, να κινδυνεύει να πάθει ρήγμα η Ρήγα Φεραίου από όλες τις φυλές και τα φύλλα της γης. Μικρά παιδιά ντυμένα με πολύχρωμες στολές, κίτρινα, πράσινα, κόκκινα, καπέλα περίεργα, παιχνίδια, μπαλόνια, ροκάνες, ποδήλατα, μαμάδες, καρότσια και άλλα τεινά, όλα μαζί ανακατωμένα, συνέθεταν τον πίνακα της νέας Πάτρας και γιατί όχι της νέας Ελλάδας, που δεν τη σκιάζει τίποτα, ακόμη κι αν η κοιλιά της παίζει ταμπούρλο από την παινία και την ακρίβεια. Το σύνθημα «Γλεντάτε γιατί πεθαίνουμε», αυτό είναι το σύνθημα, «Γλεντάτε γιατί πεθαίνουμε», φαίνεται να κυριαρχεί και στην πόλη μας, μη ψάχνοντας για ουδεμία άλλη διέξοδο που θα μπορούσε να ελαφρύνει την θέση μας, να μας δώσει κάποια ελπίδα ανάπτυξης, ίσως και να μας σώσει. Και εκεί που σκεπτόμασταν με το επιτελείο μας όλα αυτά, πώς θα καταφέρουμε να πάρουμε μια συνέντευξη από τον καρνάβαλο, ανταλλάσσοντας απόψεις, πετάχτηκε ένας μικρός της παρέας. Φαντασμένος, ονειροπαρμένος, αλαφροίσκιωτος, ίσως και σαββατογεννημένος, και μας είπε το εξής αμίμητο. Καλά όλα αυτά εδώ που λέμε τώρα, αλλά δεν το κρύβω, θα ήθελα να μπορούσα να πάρω και μια συνέντευξη από τον ίδιο τον καρνάβαλο που θα μας μιλούσε για την Πάτρα. Και τι θα σου λέγε βρε, το άψυχο ξώανο του βασιλιά, ο μικρός. Το ίδιο δεν θα μου λέγε τίποτε, αυτό το ξέρω. Ξύλα, μπογιές και χαρτιά δεν μιλάνε, αλλά, τι αλλά και τραλαλά, ποιος λοιπόν άλλος θα σου μιλούσε. Θα ήθελα να μου μιλούσε εκείνος που κρύβεται μέσα στο ξώνο. Ο διάβολος. Και ποιος είναι αυτός βρε φαντασμένο. Αυτό άστο σε μένα, λέει ο μικρός. Εγώ θα φέρω τη συνέντευξη με τον βασιλιά Καρνάβαλο και μετά τα λέμε, μου είπε το κούτσικο. Και έφυγε τρεχάτο για να γλιτώσει το ξύλο και να μας φέρει τη συνέντευξη. Πέρασαν έτσι 2 ημέρες, η συνέντευξη τώρα. Λέει ο Καρνάβαλος, πολλοί με κατηγορούνε, αλλά οι περισσότεροι εμένα με αγαπούνε. Γιατί πριν απ' όλα πρέπει να το παραδεχθείτε εσείς οι πατρινοί, ότι εγώ έχω δοξάσει και έχω κάνει ξακουστή την πόλη σας, όσο ουδής άλλος μέχρι και την άκρη της γης. Μόνο εκείνος ο Ανδρέας με συναγωνίζεται. Προφανώς εννοεί τον πολιούχο μας Άγιο Ανδρέα. Μόνο εκείνος ο Ανδρέας με συναγωνίζεται. Αλλά πού θα μου πάει κι αυτός. Εγώ αυτές τις ημέρες έρχομαι πρώτος και τις άλλες πιθανόν και ισόπαλος με τον Ανδρέα. Ο μικρός, και από πού βασιλιά μου βγάλεις αυτό το ευίωνο για σένα συμπέρασμα. Απάντηση. Και από αυτό και από τα άλλα και από τις Παρασκευής το γάλα που λένε και κάποιοι φίλοι μου. Το της Παρασκευής το γάλα δεν ξέρω τι... Παροιμία είναι. Της Παρασκευής το γάλα επειδή είναι αντίθετο με την νηστεία. Και από τις Παρασκευής το γάλα που λένε κάποιοι φίλοι μου. Και τι καλό κάνεις και προσφέρεις σε αυτή την πόλη, λέει ο μικρός, που νομίζεις ότι τόσο πολλοί εδώ σε αγαπάνε. Απάντηση. Πρώτα απ' όλα, μ' αγαπάνε όλοι οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι 54 διευθυντές και προϊστάμενοι της Δημαρχίας. Με αγαπάνε ακόμη οι έμποροι, οι καφετέριες, τα μπαρ, τα σκυλάδικα, οι μπαλονάδες, ακόμη και τα ποδηλατάδικα. Με αγαπάνε ακόμη οι ξενοδόχοι, οι μοδίστρες για τις στολές που ράβουνε, τα βαρελάδικα και τα τσιπουράδικα για τα μεθύσια που ανάβουν μέχρι και οι περιπτεράδες, όσοι δηλαδή από αυτούς μείνανε, μια και η Τρόικα με τη φορολογία τους έχει διαλύσει όλους. Όλοι αυτοί για μένα δουλεύουνε, για μένα πεθαίνουνε και πολλοί με συμπαθάνε. Σ' αγαπάνε κι άλλοι βασιλιά μου, ρωτάει ο μικρός. Μ' αγαπάνε ακόμη και τα σχολεία, δημοτικά και γυμνάσια. Διευθυντές, δάσκαλοι, καθηγητές, που ευθύς αν δοθεί το σύνθημα, πέφτουν όλοι στα τσικνίσματα μέσα στα σχολεία.
Ακόμα και σε δημόσιες υπηρεσίες βγάζουν στα μπαλκόνια και στις ταράτσες ψισταριές και ψήνουν σουβλάκια προς δόξεν μου. Με λιβανίζουν με τσίκνες και αυτό εμένα πολύ μου αρέσει. Θυμάμαι την αρχαία εποχή των Ελλήνων. Και από την άλλη πλευρά, στο εξομολογούμε αυτό, μαθαίνουν και οι μικροί μαθητές για μένα, για τα γλέντια μου και τα μεγαλεία μου, και σαν μεγαλώσουν όλοι αυτοί, εμένα θα υποστηρίζουν και εμένα θα θέλουν. Αφήνουμε διαδόκους. Αν έβαζες δηλαδή και για δήμαρχος θα έβγαινες πρώτος, τον ρωτάει ο μικρός, τον Καρνάβαλο. Δεν χρειάζεται. Σε κάθε δημαρχία έχω τους δικούς μου ανθρώπους και κυβερνώ. Επομένως είμαι και αοράτος δήμαρχος παντού. Έχεις μακρύ κατάλογο, φαίνεται, της πατρινής αγάπης. Απαντάει. Μ' αγαπάνε ακόμη και κάποιοι άλλοι, αλλά μου δείχνουν την αγάπη τους όχι τώρα, αλλά 5 μήνες αργότερα, αυτό που σας έλεγα, από τα γκαστρολογήματα που τους φωνάζουν να διακόψουν, πιασμένοι όλα από τις ημέρες τούτες και ειδικά στα μπουρμπούλια. Στις κλινικές και στα νοσοκομεία, μ' αγαπάνε και εκεί οι γιατροί που κάνουν τις εκτρώσεις. Παλαιότερα τα οικονομάγανε καλύτερα στις κλινικές τους, αλλά τώρα χάνουν λεφτά λόγω νοσοκομείων. Μια και εκεί πρέπει να γίνεται τώρα η δουλειά του πεθαμού των νηπίων, της έκτρωσης, όχι σε κλινικές. Γιατί μην ξεχνάς τις μέρες αυτές μέσα στους χορούς, στα μπουρμπούλια, στα πονηρά πειράγματα, στα πιασίματα και στα μεθύσια, ανάβω γερά τα αίματα και για τις άλλες δουλειές, τις αρχικές. Δουλειές, δηλαδή τι δουλειές. Να, οι περισσότεροι χωρισμοί, οι μοιχείες και τα φρύ γκομενιλίκια στις ημέρες μου ξεκινάνε ή δεν το ξέρεις τάχατες. Ο μικρός, μου φαίνεται θα έχεις κι άλλους τους καταλόγους σου. Μόνο κι άλλους, πολλούς άλλους. Αλλά το περίεργο είναι άλλο. Έχουμε και περίεργα τώρα. Απάντησε, ναι, γιατί αν πρόσεξες, ακόμη και εκείνοι οι αιρετικοί, όπως τους λέτε, τους καθολικούς, βγάζουν τα καρναβάλια τους στη Βραζιλία την Κυριακή της λεγόμενης Αποκριάς και ποτέ άλλη Κυριακή. Δηλαδή, ακόμη και στην Αυστραλία, την Αποκριά τελειώνουν τα καρναβάλια. Εμείς την περνάμε και μέχρι την παραμονή της Σαρακοστής. Έτσι λέει. Ακόμη και αυτοί οι αιρετικοί, οι καθολικοί, την επόμενη Κυριακή που η εκκλησία σας, λέει ο Καρνάβαλος, την λέτε Κυριακή της έξωσης από τον Παράδεισο, της εξορίας, για να θυμίζει στον κόσμο πως έδιωξε ο Θεός τους πρώτους ανθρώπους από τον Παράδεισο για την υπακοή τους. Κοίταξε με το ημερολόγιο να δεις ότι δεν σου λέω ψέματα. Και εσύ στην ημέρα της έξωσης από τον Παράδεισο φρενιάζετε και χορεύετε για μένα περισσότερο βαπτίζοντας την ως τελευταία αποκριά. Τι τελευταία αποκριά, τυρινή, πάει αποκριά. Αλλά λένε όλοι αποκριά, αύριο είναι σήμερα αποκριά. Έτσι λένε πολλοί. Και τρώνε και κρέας και τρώνε και απ' όλα. Ονομάζοντας την ως τελευταία αποκριά, τρώγοντας, πίνοντας και μεθώντας μέσα στην νηστεία της εκκλησίας σας, έχει αρχίσει η νηστεία από το κρέας. Δίνοντάς μου έτσι πολύ μεγάλη χαρά με αυτά σας τα καμώματα. Ο μικρός. Αλλά ποιοι σου χρωστάνε υποχρέωση, ακόμη δεν μας είπες. Μόνο να πενεύεσαι και να περιαυτολογείς, ξέρεις. Πρόσεξε και θα καταλάβεις. Εμένα με αγαπάνε ακόμη και αυτοί που θα έπρεπε να με μισούνε. Τώρα έχει για τους κληρικούς. Ακόμη και αυτοί που θα έπρεπε να με μισούνε και αυτοί με αγαπάνε. Και γιατί Καρνάβαλε μου να σε μισούνε, περίεργα πράγματα μας λες απόψε. Αυτοί που με αγαπάνε περισσότερο είναι κάποιοι χριστιανοί και ας λένε ότι δεν με θέλουνε. Με αγαπάνε ακόμη επίτροποι, νεοκόροι, καντιλανάφτες, ψάλτες, παπάδες, ιεροκήρυκες, μέχρι και μητροπολίτες, μην πω και πατριάρχες. Απόδειξη ότι τώρα που πλησιάζουν οι γιορτές μου, κανείς τους δεν μιλάει εναντίον μου. Λάθος κάνει, δεν μιλάει κανένας. Κανείς τους δεν λέει και δεν ανοίγει το στόμα του να πει κάτι βλαβερό για μένα. Πλην 2-3 μικροί, σαν και εμένα, πλην 2-3 μικροί κάτι λένε, αλλά ποιος τους ακούει αυτούς τώρα. Τους δεσποτάδες ακούνε. Ίσως το κάνουνε πάλι για να μην στενοχωρήσουνε πολιτικούς, δημάρχους και εξουσιαστές που είναι φίλοι τους. Θα έρθει σε σύγκρουση ο δεσπότης με τον δήμαρχο που οργανώνει το καρναβάλι. Τα έχει καλά με τον δήμαρχο. Να μην φανούν αναχρονιστικοί απέναντι του κόσμου, τώρα που λεντάει και χοροπηδάει,
Και με τον Θεό, αυτά τα βρίσκουμε αργότερα. Ας κάνουμε τώρα του διαβόλου και με τον Θεό θα τα βρούμε αργότερα. Λένε οι κληρικοί. Λοιπόν, εσύ τι λες, είναι ή δεν είναι όλοι αυτοί οι φίλοι μου ή συνολοιπόροι μου, τουλάχιστον έστω και με την ανοχή τους. Όντως, ο μικρός, αυθαίρετα συμπεράσματα βγάζεις, βασιλιά μου. Κανάβαλος, άκου τώρα και τα υπόλοιπα. Ακόμη και την ημέρα που γιορτάζω την Κυριακή της λεγόμενης τελευταίας αποκριάς. Τι τελευταία αποκριά, είναι τελευταία αποκριά σήμερα? Τυρινή είναι. Ακόμη και την Κυριακή που γιορτάζω την Κυριακή της λεγόμενης τελευταίας αποκριάς και όλο το πρωί που γίνονται στις εκκλησίες σας κηρύγματα, έχει τύχει να τρυπώσει το πνεύμα που ακόμη και μέσα στην εκκλησιά του πολιούχου σας του Ανδρέα, και ούτε εκεί δεν τολμούν να πουν λόγο εναντίον μου. Σήμερα το πρωί. Για ό,τι άλλο μπορούν να πούνε τη μέρα αυτή, για μένα τον Καρνάβαλο που 100 μέτρα πιο πέρα σύ ολόκληρη την πολιτεία, ούτε μια λέξη. Ίσως πάλι να θέλουν να με υποβαθμίσουν για τις σιωπής τους, που ριτάχατε εσύ είμαι αμεληταίος και δεν υπάρχω. Αλλά ο Κρότος και ο Βρόντος και ο Λαλαγμός της γιορτής μου δεν κρύβεται με κάτι τέτοια, 200 μέτρα μάλιστα από την εκκλησία του Αγίου σας. Ούτε ο Μητροπολίτης σας δεν έχει μιλήσει ποτέ αυστηρά και κατηγορηματικά εναντίον μου. Την ώρα του κατανυκτικού σας εσπερινού στον Άγιο Ανδρέα, 5 βήματα μακριά από μένα. Το βράδυ θα γίνω κατανυκτικός εσπερινός και ο Καρνάβαλος θα είναι στο αποκορύφωμά του. Δεν μιλάει κανένας, ούτε ο Μητροπολίτης. Όλοι κάνουν τον κουφό, όλοι κάνουν τον τυφλό, δεν ακούνε τα τραγούδια και τον σαματά δίπλα τους να πούνε έναν λόγο να σας ταιριώσουν σε αυτό που πιστεύετε. Μου θυμίζουν όλα αυτά τακτική στρουθοκαμήλου και κρύψιμο της κατάστασης, τάχαστες πίσω από το δάκτυλό τους. Καν κάποιος πει κάτι, έτσι για να μην φανεί ότι δεν είπε, τα λέει όλα μέσα σε 2-3 φράσεις και γρήγορα, συναισθαλμένα και ντροπαλά, που ακούγονται έξω, μέσα στο κεντρικό πρόγραμμα περιφοράς μου, που ετοιμάζεται και στον οριμαγδό το απόγευμα και το βράδυ που ακολουθεί. Απόψε θα γίνει ο μεγαλύτερος χαμός. Το κατανοητικό σας περνώ στις εκκλησίες. Όλοι αυτοί στις εκκλησιάς σας είναι σαν να καμώνονται πως δεν βλέπουν και δεν ξέρουν τι γίνεται έξω στους δρόμους. Κάνω σε να μην καταλαβαίνουν ότι τις ώρες αυτές η Πάτρα βρίσκεται στα χέρια μου και εγώ κάνω ό,τι θέλω. Υπερβολές και φαντασίες για δυνάμεις ο ανύπαρκτες. Αν ο μεγάλος Θεός δεν στο επιτρέψει, λέει ο μικρός. Υπερβολές είναι αυτά. Καθόλου υπερβολές, αλλά πραγματικότητες. Αυτή η πολιτεία λοιπόν είναι δική μου, η Πάτρα, κατά δική μου και ουδενός άλλου. Το λέω και στο υπογράφω αυτό. Ο μικρός, διαβολικά υπερήφανος όπως πάντα είσαι, βασιλιά μου, και από δαιμονικό πνεύμα φαίνεται ότι κατευθύνεσαι. Καρνάβαλος, τα πράγματα αυτό δείχνουν, τίποτα περισσότερο. Ακόμη και μαμάδες που τρέχουν στις εκκλησίες, την ημέρα τη δική μου φοράνε τα καλά τους και έρχονται μετά σε μένα και στη συνοδεία μου όταν γίνεται η λιτανία μου μέσα στην πόλη. Όχι και λιτανία σου. Τι λιτανεύει δηλαδή η Πάτρα, το λείψανό σου? Καρνάβαλος, με περιφέρουν οι πατρινοί και με λιτανεύουν από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν στις 3 μέχρι τις 7. Με ρένουν με λουλούδια, με σοκολάτες, με μουσικές και κάπου 4 ολόκληρες ώρες ασχολούνται μαζί μου. Έστω και αν στις 10 το βράδυ με καίνε κάτι γρουσούζιδες. Ούτε Άγιος να ήμουν δεν θα ασχολούνταν οι πατρινοί τόσες ώρες με την λιτανία μου. Λέει ο μικρός, αλλά μετά σε καίνε όμως, δεν την γλιτώνεις. Απάντηση του Καρναβάλου. Δεν κατάλαβες καλά. Από την άλλη μέρα ακριβώς αρχίζουν στα εργαστήρια οι μοδίστρες τις προετοιμασίες για το νέο Καρναβάλο και για τα άρματα, τον διάδοχό μου. Με καίνε και από την άλλη μέρα αρχίζουν να βασιλεύω πάλι. Όπως βλέπεις λοιπόν, του χρόνου πάλι εδώ θα είμαι. Ορεξάτος, αεράτος, φορτσάτος, για νέες με τους πατρινούς περιπέτειες. Και τελειώνει το δημοσίευμα. Αυτά πάνω κάτω μας είπε στη συνέντευξή του στον Κούτσικο ο γεροβασιλιάς της Πάτρας ο Καρνάβαλος,
κλείνοντας εδώ τη συνέντευξή του και ο καθένας μας ας κάνει τις όποιες σκέψεις του. Θεωρώ πως ήταν χρήσιμο, γιατί αυτά γραφόμενα από πατρινό γνώστη του τι συμβαίνει στην Πάτρα, είναι πολύ χρήσιμα για όλους μας, ότι αυτές τις Άγιες ημέρες που θα έπρεπε να προετοιμαζόμαστε για την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, συναγωνίζονται οι δήμαρχοι ποιος θα κάνει το καλύτερο καρναβάλι. Θα μείνω για σήμερα εδώ και έχουμε και μερικά λεπτά, αν θέλει κανένας κάποια τοποθέτηση ή κάποιο σχόλιο και κάποια ερώτηση. Ένα λεπτό μόνο να βάλω το ακουστικό μου. Περιμένετε λίγο, μην δίνεις Ανδρέα ακόμη το... Εγώ δεν τρέπομαι να βάλω το ακουστικό. Ούγαρ έρχεται μόνον. Το γύρα δεν έρχεται μόνο του. Έχει και συνέπειες. Λοιπόν, ναι. Δώσ' το Ανδρεάκη, δώσ' το Γρηγόρη και μετά πίσω. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Το 95 περίοδο του Ιωδίου στη Δοχιαρίου. Στη δουλειά. Στη Δοχιαρίου, κρίση μια εκεί. Οι δύο δασκάλοι από την Τρίπολη. Νεαρή καλή περίπτωση ηλικία. Νέο σημάδι. Και τότε μου λέγανε για πριν την Ιωδίου που πήγανε στον πύργο ηλικία σε κάποιο μοναστήρι και γινόταν εξορισμοί για πια κάποια γυναίκα η οποία είχε δαιμόνιο. Και φώναζε, είσαστε 10 άτομα εδώ, ενώ εκατομμύρια θα με δοξάζουν σε λίγες μέρες στην Πάτρα. Αυτό είναι το ένα, και θα ήθελα να πω για τη Θεσσαλονίκη ένα δεύτερο, ότι τη δεκαετία του 80 προσπαθούσαν εδώ πάρα πολύ για να επιβιώσουν καρναβάλια και να γίνει στην Τζιμισκή συγκεκριμένα, αστυνομικές δυνάμεις, όλη τη πόλη αρέγγια, όλε οι αστυνομικές δυνάμεις. Και προσπαθούσαν να του διαλύσουν, δεν ξέρω βέβαια για ποιο, αλλά εγώ πιστεύω, ο χθες που διάβασα αυτό το βιβλίο μου ήρθε αυτή η ιδέα, ότι ο Άγιος Δημήτριος τους καταδίωξε. Ναι. Και δεν τους άφησε και τους διαλύσε και δεν έγινε. Αλλά για πολλά χρόνια... Ο Άγιος Δημήτριος θέλει συνεργούς και εμάς. Τα Gay Pride με την ευχή της Μητροπόλεως θριαμβεύουν στη Θεσσαλονίκη και οι γυμνιστές κάνουν παρελάσεις εκεί, αφού είμαστε εκεί τώρα, ας τελειώσουμε από εκεί. Όχι μόνο ευλαρύνει στα σαρκικά ο καρνάβαλος, αλλά ακόμα και συμφώνους στη Λάρισα, στην περίοδο καρναβαλιού, κάποιος στήθηκε καρναβάλι και σκότωσε κάποιον τον οποίο είχε διαφορές. Η μάσκα διασχολύνει και σε αυτό. Είναι συμφώνοι ακόμα που γίνονται. Βεβαίως, ευχαριστώ. Ποιος θέλει εδώ? Ναι, ναι. Σήμερα τις σχολές του δηλαδή, από ό,τι παρατηρήσαμε και με συνομιλικές μου συναντέλησες, μάλλον σε τόσο παλιότερα, πάλι τόσο ήξερα τόσο έκαναν οι γονείς, πέρα κάποιες σχολές στα κοριτσάκια, ας πούμε, βασίλισσα των Λουδιών. Τώρα δίνονται διάβολος, δικιό, με ματωμένα, δηλαδή έχουν εξελιχθεί ακόμα και τα μικρά κοινά. Το θυμούμε και εγώ με τα δικά μου τα παιδιά, από τότε έχει αρχίσει το κακό αυτό. Εδώ και δεκαετίες έχει αρχίσει. Στο Νεκτάριο, στο Χρήστο και στο Νεκτάριο μετά. Έλα, Νεκτάριο. Λογείτε, Πάτερ. Θα μπορείτε να μας πείτε θέση του Αυγουστίνου Λογαριώτη σε αυτές τις ημέρες? Νομίζω πως ήταν ο μόνος από τους αρχιερείς, ο οποίος και όταν ήταν στην Πάτρα ένα διάστημα, το είδα μαρτυρούμενο αυτές τις ημέρες ένα δημοσίευμα, όταν ήταν στην Πάτρα ακόμη ως αρχιμανδρίτης, έκανε του κόσμου τους αγώνες ο Καμπιώτης, πριν γίνει επίσκοπος, έκανε του κόσμου τους αγώνες για να μην γίνεται το καρναβάλι στην Πάτρα. Αλλά και ως επίσκοπος στη Φλόρινα δεν επέτρεψε να γίνει καρναβάλι. Επ' αυτού, Πάτερ, ας πάρει και ο Χρήστος το τηλέφωνο. Κάποιους αρχιερείς δεν έχουμε τώρα, δυστυχώς. Ένας τέτοιος χρειαζόταν. Ήταν ένα από την Κοσάνη, από ένα χωριό. Πριν 40 χρόνια κάποιος Μητροπολίτης έβαλε κάποιον κληρικό από το Καπνοχώρι, με το καινούργιο όνομα Καπνοχώρι, το παλιό του Σοφλά. Και πριν γίνουν οι αποκτήρες, οι μεγάλες αποκτήρες, έβαλε τον κληρικό να τον έδωσε φωτιά από κανένα από τους μοζάν μέσα στην πλατεία. Τώρα οι Κωνσταντίνοι δεν χάσανε το χιούμορ και βγάλανε τραγούδι. Ο παπάς από το Σουπράδι έκαψε το καρναβάλι. Δεν χάσανε το χιούμορ. Λοιπόν,
Ο Άγιος Νικόδημος έχει πληροφορία ότι ιδιαίτερα στα νησιά των παπικών και κλάδες και τα λοιπά, από εκεί ξεκίνησαν οι καρναβαλικές, από τους παπικούς. Γι' αυτό δεν είναι στη Βραζιλία τυχαίο ότι γίνονται εκεί μεγάλα. Από τους παπικούς, από τα νησιά ήρθαν και στην υπηρετική Ελλάδα και εξαπλώθηκαν. Τώρα όσον αφορά τα σάπια που λένε στις μεγάλες αποκλές και πριν μια εβδομάδα, αυτά λέγεται, λέξη Κοζανίτης λέγεται σούρδος. Τι θα πει σούρδος, μήπως ξέρει κανένας προφορμένος να μας πει. Τώρα θα ψάξουμε στα λεξικά να το βρούμε, Χρήστο. Δεν υπάρχει. Λέξη σούρδος, Κοζανίδη, το λέει το εξής. Ωραία, σούρδεψες, δηλαδή όταν λέει σούρδεψες, θα πει τρελάθηκες. Και θα πει η λέξη σούρδος λέει έξυπνος. Δεν είναι έτσι. Αυτά που λέει, αυτά που λέει τα σώμη, δεν λέγονται δημόσια. Μα νομίζω πως και το σούρδος το λέμε υποτιμητικά. Δεν είναι επενετικό. Δεν είναι ότι είναι έξυπνος. Ασούρδος είσαι, εντάξει, ευφυής. Το λέμε υποτιμητικά. Καλά, αυτό είναι των λαογράφων. Θέλει έρευνα, δεν είναι τόσο απλό. Δίπλα μετά ο Αλέξανδρος και ο πατήρ Σεραφείμ μετά. Σχετικά με το Σταυρό του Κυρίου, θα ήμασταν στη Μονή Ιβύρων, κάποιος μοναχός μας έγινε την έκθεση, με ξεναγούσε τα κοιμήλια της Μονής και στον εσταυρωμένο που είχε σε ένα σημείο έγραφε ο βασιλεύς της δόξης. Η άλλη επιγραφή λέει θεωρείται πνευμαστική. Τη βάλανε οι Ρωμαίοι. Ιησούς Ναζωρέως, βασιλεύς των Ιουδαίων. Ιησούς Ναζωρέως, βασιλεύς των Ιουδαίων, πνευμαστική λέει. Για εμάς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς είναι αυτή η σωστή, βασιλεύς της δόξης. Δεν πειράζει και τα δύο. Το άλλο είναι ιστορικό. Αφού μαρτυρείται μέσα στο Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο λέει ότι οι Εβραίοι έβαλαν Ιησούς Ναζωρέως, βασιλεύς των Ιουδαίων. Για εμάς δεν είναι υποτιμητικό, για εμάς είναι θετικό. Ο Αλέξανδρος... Πάτρε, με συγχωρείτε. Για το Σταυρό είπατε και εδώ στην Ελλάδα, στην Γεωργία, δυστυχώς στο καπνό, στο πακέτο τσιγάρων και στο άλκοβελ κολλάνε μάρκα και δυνατά ποτά. Κολλάνε μάρκα με Σταυρό. Και μετά αυτό πάει στο πύλιο. Και στη Ρωσία κολλάνε τον Άγιο Γεώργιο. Κάνουμε βασιμία. Δεν κατάλαβα, εγώ δεν ξέρω ότι στην Ελλάδα... Αν θα δείτε το... Αυτά που καπνίζουν πακέτο σιγάρων ή τα ποτά δυνατά. Ποιος τα κολλάει πάνω στο Σταυρό? Είναι το κράτος το κάνει. Και στη Ρωσία τον Άγιο Γεώργιο, Ελλάδα και Γεωργία. Αλέξανδρε, σε κανένα Ορθόδοξο ναό δεν κολλάνε τσιγάρα πάνω στο Σταυρό. Στην Ελλάδα. Όχι. Πώς να πω. Ο κράτος μπορεί να αλλάζει αυτό το μάρκα που κολλάει υποκριτικά το κολλάνε. Μπορεί να αλλάζει την εικόνα, να μην πάρει Σταυρό. Και σε εμάς να μην βάλει τον Άγιο Γιώργο. Εγώ λέω, ακόμα δεν θα να δούμε. Και με συγχωρείτε το άλλο, θα σας δείξω. Και το άλλο, μήπως με τραγουδίσει κάποιος να το γράφει. Εγώ στον δικό μου είπα, αλλά ακόμα δεν έγινε. Και το άλλο που λέμε για σχισματικούς ιερετικούς, τώρα υπάρχει ένας Αριστόκλειος Αγιορείτης, σημώς και κοιμήθηκε, Αριστόκλειος Αθωνίκης Κόσιος. Υπάρχει προφητεία, δεν ξέρω αν είναι αληθινή ή όχι, λέει όταν οι Γερμανοί θα πάρουν όπλα, σταυρό θα λάμψει όλη την οικομένη. Τώρα έστω. Και μήπως είναι σημείο για την αρχή, δηλαδή αύριο μπορεί να είναι αργά. Και εμείς, μπορώ να κάνω λάθος, εμείς τώρα έχουμε γίνει, κανόνες έχουν μεγάλη σημασία. Άλλο είναι η οικονομία, άλλο είναι ακρίβεια και άλλο αυτό το παραοικονομία το χρησιμοποιεί ο κύριος Σελκίδης. Οικονομία και παραοικονομία. Όταν η οικονομία χαλάει σωτηρία. Και εμείς όταν Απόστολοι άρχισαν την Αποστολή, σε όλο τον κόσμο αποφάσισαν μόνο από το Γαλλικό νόμο να κρατήσουν τα τρία. Εμείς είναι πολύ επικίνδυνο. Αν θα χαλάσουμε όλο το κανονικό δίκαιο και θα γίνει παραοικονομία, θα χαλάσει η σωτηρία, όπως ο κ. Συνδύλης έγινε προτσάντσι και ο Ρωγκοθρυκός έγινε ορθόδοξος, μόνο με χρήσμα, χωρίς μηχάνη, καλύτερα μπάπτισμα.
αλλά πολύ συντάνια. Ο γέροντας Ευθύμιος Σεριζόνης τον είπε, εσύ δεν υπάρχεις, δεν έγινε ο Θεός. Νομίζει που υπάρχει και εμείς αυτό το που ο καθηγητής Μαντσούκας, χαρισματική επιστημονική θεολογία, δεν έχουν συμφωνία τώρα. Χρειάζεται και γέροντας τον Αμβρόσιο Γεωργάνθου, παιδιά είπαμε, Αμβρόσιος Επίσκοπος, δεν ήταν παπτισμένος ούτε. Και αυτά πολλοί τρόποι υπάρχουν, χαρισματικής θεολογίας και επιστημονικής. Τώρα δεν έχουμε συμφωνία. Και μήπως θα βρούμε λύση και αν είμαστε πολύ σκληροί στους Ρώμιους Καθολικούς, είναι δυτική, δεν έχουν σωτηρία. Αλλά έχουν διαφορετικά τυπικά λειτουργικά. Στους Σουνίτες, για Κόπτες, για Αρμένιους έχουν κάνει καλά πράγματα για να γίνουν. Ναι, συγγνώμη. Αλέξανδρε, φτάνουμε στο επίσης, είπες πολλά. Είπες πολλά και θέτεις θέματα. Θέτεις θέματα τα οποία δεν τα θίξαμε. Αυτό το θέμα για τους παπικούς και για την οικονομία και για το βάπτισμα και για το χρήσμα τα έχουμε ξεσκονίσει εδώ. Εσύ τώρα μαθαίνεις κάτι και θέτεις να σου τα λύσουμε τώρα τα προβλήματα. Δεν είναι θέμα τη σημερινό αυτό. Το ότι οι παπικοί είναι αιρετικοί. Είναι αιρετική, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και ότι δεν πρέπει να τους δεχόμαστε με χρήσμα, τους δεχόμαστε με βάπτισμα. Αυτή είναι η θέση των Αγίων Πατέρων. Λοιπόν, δεν είναι θέμα της σημερινής μας συναντήσεως αυτό εδώ. Και το άλλο που είπες, για, ίσως δεν κατάλαβα καλά εγώ, το ξέρουν οι πιο νέοι, με το θέμα των πακέτων, τα τσιγάρα κτλ. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι αυτό που είπες τώρα, που οι Γερμανοί στέλνουν όπλα στην Ρωσία, τώρα θα αρχίσει η παγκόσμια σύραξη. Σε αυτό έχεις δίκιο. Πάτε Σεραφείμ, ορίστε. Ο Αλέξανδρος προφανώς εννοεί ότι στα πακέτα των τσιγάρων πάνω βάζει ετικέτες στο κράτος που έχει πάνω το σταυρό. Και όταν πετάμε το πακέτο του τσιγάρου, πετάμε μαζί και το σταυρό. Επίσης το ίδιο γίνεται. Πού το καταλάβω εγώ. Ούτε σιγάρα πίνω, ούτε ξέρω τι έχει. Είναι την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, γιατί προσέξτε, δεν το γνωρίζουμε. Με την αναβίωση του ρωσικού κράτους και του παλαιού χριστιανικού του χαρακτήρα, επανήλθε πάνω στο εθνόσημο η μορφή του Αγίου Γεωργίου Υπέρνοντος, ο οποίος τρυπά τον δράκοντα. Αν το βρίσκεται στο επίσημο έγκλημα του ρωσικού στρατού στην υπολείπων ενόπλων δυνάμεων. Αυτό προφανώς έχει περάσει και σε κάποια άλλα φυλάδια και σε άλλα εγκλήματα, τα οποία τα πετάμε. Δυστυχώς τα πετάμε έτσι μαζί με την εικόνα του Γεωργίου. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συμβαίνει σε κάποια χριστιανική αναγέννηση, όπως συνέβαινε και στην Ελλάδα, και θέλει προσοχή. Όλα αυτά, οι κολλήδια, φυλάδια κτλ. Που έχουν πάνω εικόνες, σταυρούς κτλ. Πρέπει να καίγονται. Δεν πρέπει ποτέ να αναπεδάσουμε. Τα μαζεύουμε και τα καίμε. Επίσης, αυτό που είπε ο κύριος για το Ιησούς, ο Αγιός Βασιλεύς των Ιμπλέων, και ο πατήρ Θεοδόρος σωστά είπε ότι και τα δύο είναι σωστά. Και το Βασιλεύς της Δόξης, το οποίο είναι προφητικό, που λέει ότι οι Ιουδαίοι ιέρνωσαν ούκαν τον κύριο της Δόξης, εσάρρωσαν. Συνεπώς από εκεί προκύπτει ότι ο σταυρούμενος, ο σταυρωθής είναι βασιλεύς της δόξης, δηλαδή είναι ο κύριος Αδωναή Γιαβέ της Παλαιάς Διαθήκης. Το Ιησούς είναι ο ζωρός βασιλεύς των Ιουδαίων, είναι το ιστορικό που έβαλαν οι Ρωμαίοι. Αλλά και αυτό είναι ένα δείγμα των Εβραίων και αυτό πρέπει να το διατηρούμε. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι αυτό που σταυρώσατε είναι ο βασιλεύς σας. Δεν πρέπει να περιμένετε άλλον, αυτός ήταν ο Μεσσίας. Ο Ιησούς ο Ναζαρέος ήταν ο Μεσσίας, δεν είναι άλλος. Συνεπώς πρέπει να παραμείνει και το Ιησούς Ναζαρέος βασιλεύς των Ιουδαίων, εις έλεγχο των Θεοτών. Να αναφέρω τώρα για την ιστορία και για τη συνάφεια, γιατί περάσαν πολλές δεκαετίες, δεν υπάρχει γνωστιά. Στην Κύπρο, επί πολλά χρόνια, γίνονταν προσπάθειες να σε κάποιο μέρος, δεν θυμάμαι τώρα, να καθιερωθεί ο Καρνάβαλος, και νομίζω ότι ήταν μιλημένα για κάποια χρόνια. Από ό,τι έμαθα από εσωτερικές πληροφορίες, κάποιοι παλέμαχοι στρατιωτικοί, οι οποίοι σχετίζονταν με εκκλησιαστικούς κύκλους, ας μην είναι λεπτομέρειες, πήγαιναν υποχείως μέσα από τους οικονόμους, βγαίνανε στο σημείο που φυλάσσονταν τα καρναβαλικά άρματα, βγαίνανε από το έδαφος κάτω από την δράση του καπάκι, το μαντεμένο κτλ. Μπαίνανε μέσα, βάθανε φωτιά και έφευγαν. Και έτσι δύο-τρεις φορές έγινε πυρκαγιά, κάηκαν τα άντρα και καταργήθηκε το καταβάλι. Καταδρομικές επιδρομές. Για το τελευταίο, για την ιστορία επίσης, το 2009, αν θυμάστε, ήταν ο απόϊχος του σκανδάλου εντός εισαγωγικών του Βατοπεδίου. Και ήθελα να βάλουν, και όπως το έκαναν τελικά, καρνάβαλο άρμα με τον οικούμενο Εφραίμ και μοναχού στην Πάτρα. Και δυστυχώς το έκαναν. Τότε ο αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος στο χωριό των Ποιμένων, στον Πετζαπούρ, που είναι πατρινός,
είπε στον κύριο Δάμο στον Ευδόκιμο ότι η ιδιότητα θα γίνει αυτό και αυτό και είναι πολύ άσχημο να ξεφυλίζει με το ράψο και η Εκκλησία να γράψουμε κάτι. Γράψαμε κάτι, οι Σαδαΐδες. Το στείλαμε και έκανε πολύ καλή εντύπωση τότε με την ευχή του Γέροντα. Η Πειραϊκή Εκκλησία το έβαλε και αναγνώστηκε τρεις φορές μέσα σε μια μέρα. Και είχε καλή απήχηση, αλλά ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Θορυβήθηκαν από το Πατριαρχείο. Τώρα δεν θα πω στην κάμερα ποιο συγκεκριμένα, πολύ υψηλός. Πήρε τηλέφωνο ο ίδιος στην Πειραϊκή Εκκλησία και είπε να το μη το τυχόν που ξαναναρωτήσετε αυτό, να το κάνετε. Και το αιτιολογικό ποιο ήταν ο φόβος. Γιατί λέει θα βγάλουμε τους βατοπαιδινούς από το καναβάκι και θα βάλουμε εμάς τους αγιοταφίτες. Μας έχουν τα κρατούμενα εδώ από όσα γίνονται τα τελευταία χρόνια και θα ξεκινήσουν εμάς. Και μέσα σε αυτό το κείμενο γραφόταν ακριβώς ότι είναι όλα αυτά δαιμονικά, ότι είναι χαρακτηριστικό του σατανισμού ποιο. Ο ευθελισμός των ιερών πραγμάτων, το να θριαμβεύονται έτσι να ξεκινήσουν τα ιερά πράγματα, είναι χαρακτηριστικό του σατανισμού, της μαγείας. Είναι μέρος του θεολογικού του. Αυτό ενόχλησε βέβαια, αλλά και εκκλησιαστικά και το λέω αυτό, εισέδειξε του φόβου που υπάρχει των εκκλησιαστικών έναντι όλων αυτών των εκδηλώσεων. Που ακόμα θα μα ξεκινήσουν εμά και μην ξεκινήσουμε. Για να μην χαλάσουμε τις σχέσεις τις κοινωνικές με τους άρχοντες. Προς τα εδώ, η Χριστίνα εδώ. Η Χριστίνα και η κυρία, το όνομά της δεν ξέρω πότε. Μιλήτε πάτε. Ήθελα να αναφέρω κάτι το οποίο έχω ακούσει σε μια ομιλία, ότι ο Απόστολος Τιμόθεος τον φώνευσαν οι δωρολάτρες επειδή πήγε να τους εμποδίσει για τα καρναβάλια και τους έλεγε. Το έκανα σε κήρυγμά μου εγώ τα είπα, από το Συναξάρι, ναι. Αυτό τον καιρό. Οπότε αυτό δείχνει. Φωνεύτηκε σε καρναβάλι. Είναι πολλά χρόνια πριν. Μα είναι δωρολατρικά αυτά. Ναι. Στο ναό της Αρτέμιδος, στην Έφεσο γινόταν αυτά. Και επίσης το άλλο θέμα, εγώ προσωπικά το γνωρίζω, αυτό που κάνουν την Καθαρά Δευτέρα και μετά με χαρταετό, από πού έχει έρθει, τι είναι αυτό, ας πούμε, δεν γνωρίζω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι αθώο, το να πετάς ένα χαρταετό για τα μικρά παιδιά, δεν είναι κακό. Αυτό είναι αθώο. Δεν το επικρίνουμε αυτό. Γιατί. Αυτό είναι αθώο, δεν πειράζει. Τα καρτί τώρα γίνονται με βέβαιονται σε πάνω. Τι κάνουνε. Καλά, θα επικρίνω με αυτό, όχι έναν αθώο χαρταετό. Χαρταετούς πετούσαμε όλοι μικρά παιδιά. Και όχι μόνο την Καθαρά Δευτέρα. Στα χωριά χαρταετούς πετούσαμε την άνοιξη που έχει πάντοτε. Δεν είναι κακό πράγμα να πετάς ένα χαρταετό. Άλλα είναι κακά. Λοιπόν, κυρία. Έλα λεπτό, τελειώνουμε. Ήθελα να αναφέρω ότι διάβασα το βιβλίο του Μωδίου Μέγκο Βασιλείου Καλυβίτη ότι η Πάτρα θα υποστεί πάρα πολλά δυνάκ λόγω του καταβαλιού. Ότι δηλαδή σε τώρα στους καιρούς που έρχονται θα υποστεί πολύ μεγάλα κακά λόγω του καταβαλιού. Ναι, από εκεί υπάρχει άλλη ερώτηση. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει με το καλό, ανανεώνουμε τη συνάντησή μας την ερχομένη Κυριακή της Ορθοδοξίας. Με το καλό.